Τώρα θα δούμε πώς να αποδεικνύουμε μερικές ταυτότητες με συνδυαστικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιούμε πολλές πράξεις. Και θα ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ταυτότητα, η οποία αποδεικνύεται με πράξεις πολύ εύκολα, που λέει το εξής, ότι αν το K είναι ανάμεσα στο 0 και στο N, τότε το N ανά K είναι το ίδιο με το N ανά N πλην K. Αυτή είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί, γιατί αν απλά γράψουμε τον τύπο για το διανυμικό συντελεστή αριστερά και δεξιά με τα παραγωγικά, θα δούμε ότι αριστερά είναι n παραγωγικό δια k παραγωγικό n-k παραγωγικό, ενώ δεξιά είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που έχουμε αλλάξει τη σειρά των δύο παραγωγών στον παρανομαστή και θα είναι m πλην k παραγωγικό επί n-n πλην k, δηλαδή k παραγωγικό, οπότε προφανώς αυτά εδώ είναι ίσα. Είναι λοιπόν πολύ εύκολη η απόδειξη ακόμα και με πράξη σε αυτή την περίπτωση. Όμως θέλω να δούμε και μια άλλη απόδειξη αυτού του πράγματος. Η απόδειξη, η συνδυαστική την οποία αναφέρω εδώ, συνίσταται στο εξής, ότι θέλουμε να αποδείξουμε αυτές οι δύο ποσότητες είναι ίδιες, θα δείξουμε ότι το αριστερό μέλος και το δεξί μέλος μετρούν τα ίδια αντικείμενα, άρα πρέπει να είναι ίσες. Και ποια είναι αυτά τα αντικείμενα? Λοιπόν, για το 1 ανά κάπα, ξέρουμε τι μετράει, είναι πόσα υποσύνολα μεγέθους K, μεγέθους K, έχει το σύνολο με νη στοιχεία 1 έως N. Ωραία, αυτό μετράει το αριστερό μέλος. Και ας πάρουμε ένα τυχόν τέτοιο σύνολο, ένα α λοιπόν, υποσύνολο του 1 έως N, με μέγεθος K. Και ας αντιστοιχίσουμε σε αυτό το α το συμπλήρωμά του, δηλαδή το 1 έως n μείον α. Λοιπόν, είναι φανερό νομίζω ότι αν το α έχει k στοιχεία, τότε το συμπλήρωμά του θα έχει n μείον k στοιχεία. Είναι επίσης φανερό ότι το α και το συμπλήρωμά του είναι σε μία 1 προς 1 και επί αντιστοιχεία. Για να είμαι λίγο πιο ακριβής, αν εδώ πέρα πάρω όλα αυτά τα σύνολα, όλα τα υποσύνολα του 1 έως n μεγέθους k, και εδώ πάρω όλα αυτά τα σύνολα, δηλαδή όλα τα υποσύνολα του 1 έως n μεγέθους n πλην k, τότε αυτές οι δύο κατηγορίες υποσυνόλων είναι σε 1 προς 1 και επί αντιστοίχηση, με βάση την απεικόνιση αυτή που φαίνεται, δηλαδή στο α αντιστοιχίζει το συμπλήρωμά του, το οποίο φυσικά είναι μοναδικό, δεν μπορούν δύο διαφορετικά σύνολα να έχουν το ίδιο συμπλήρωμα. Ωραία. Το 1 ανά κάπα μετράει όλα αυτά τα σύνολα. Όμως την κάτω κατηγορία τη μετράει ακριβώς το n ανά m πλην κάπα. Γιατί είπαμε, η κάτω κατηγορία απαρτίζεται από όλα τα υποσύνολα του 1 έως n, τα οποία έχουν μέγεθος m πλην κάπα. Άρα λοιπόν, γιατί είναι αυτές οι δύο ποσότητες ίσες, γιατί είναι αυτές οι δύο ποσότητες ίσες μεταξύ τους? Επειδή η πάνω ποσότητα μετράει πόσα είναι αυτά εδώ, η κάτω ποσότητα μετράει πόσα είναι αυτά εδώ, και αυτά είναι σε 1 προς 1 και επί αντιστοιχεία μεταξύ τους. Αυτή είναι μια συνδυαστική απόδειξη. Όχι ότι η άλλη είναι δύσκολη, αλλά αυτή μας δίνει λίγη περισσότερη κατανόηση των πραγμάτων, η συνδυαστική απόδειξη. Και ας συνεχίσουμε τώρα με μια άλλη ταυτότητα που θέλουμε να δείξουμε, που είναι αυτή εδώ. Ότι το 2 εις την n ισούται με το άθροισμα για k ίσον 0 έως n το 1 ανά k. Το οποίο άθροισμα μπορούμε να το γράψουμε και λίγο πιο ανεπτυγμένο κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Για κάθε n λοιπόν, το 2 εις την n ισούται με αυτό το άθροισμα. Για να δούμε γιατί. Παρεπτόντως, αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχθεί με το διανυμικό θεώρημα, αλλά ας το κάνουμε χωρίς το διανυμικό θεώρημα, με συνδυαστική ερμηνεία του αριστερού και του δεξιού μέλους. Λοιπόν, ποια είναι η συνδυαστική ερμηνεία του αριστερού μέλους? Τι είναι το 2 εις την n? Είναι όλα τα υποσύνολα του 1 έως n. Το πλήθος όλων των υποσυνόλων του 1 έως n, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί, είναι 2 εις την n. Ωραία. Και ας πάμε τώρα αυτά όλα τα υποσύνολα να τα χωρίσουμε. Μάλιστα, το πλήθος όλων αυτών των υποσυνόλων, μάλλον το σύνολο όλων των υποσυνόλων, το συμβολίζουμε συνήθως και με το γράμμα π του 1 έως n, και το ονομάζουμε όλο αυτό το δύναμο σύνολο, το δύναμο σύνολο του 1 έως n.
Το δύναμο σύνολο λοιπόν ενός συνόλου είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων του. Και αυτό που αναφέρω προηγουμένως είναι ότι αυτό εδώ πέρα το σύνολο έχει μέγεθος 2 στην n. Αν πάρω δηλαδή ένα σύνολο με n στοιχεία και πάρω όλα τα υποσύνολα του, έχει μέγεθος 2 στην n. Ωραία. Αυτό τώρα, αυτό το δύναμο σύνολο, δηλαδή το σύνολο όλων των υποσυνόλων του 1 έως n, πάω και το διαμερίζω σε n συν 1 κλάσεις. Ας τις ονομάσω σι 0 να είναι η πρώτη κλάση, σι 0 να είναι η δεύτερη κλπ. Σι m την 1 η πρώτη τελευταία και σι n. Κανονικά δεν έπρεπε να βάλω συν εδώ, θέλω ένωση. Είναι αυτό ένα σύνολο συνόλων και το διαμερίζω, δηλαδή το γράφω ως ξένη ένωση αυτών εδώ των κλάσεων, δηλαδή αυτών των συνόλων από υποσύνολα. Ωραία. Και τι είναι τώρα η κάθε μια από αυτές τις κλάσεις? Το ΣΚ, το ορίζω να είναι τα υποσύνολα του 1 έως n, τα υποσύνολα του 1 έως n με μέγεθος K. Λοιπόν, αφού το ορίζω έτσι, η ισότητα αυτή εδώ είναι φανερή. Γιατί? Γιατί αριστερά τι έχω? Όλα τα υποσύνολα. Δεξιά τι έχω? Έχω όλα τα υποσύνολα μεγέθους 0 και όλα τα υποσύνολα μεγέθους 1 και όλα τα υποσύνολα μεγέθους 2 και όλα τα υποσύνολα μεγέθους n. Δηλαδή πάλι τα έχω όλα. Και είναι φανερό ότι αυτή εδώ πέρα είναι μια ξένη ένωση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο υποσύνολο που έχει και μεγέθος 2 και μεγέθος 3. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι συμπεραίνω από το γεγονός ότι αυτή εδώ είναι μια ξένη ένωση, μια διαμέρεση όπως λέμε. Μια ξένη ένωση συνόλων, διαμέρεση λοιπόν του δύναμου συνόλου. Συμπεραίνω ότι το μέγεθος του δύναμου συνόλου που είναι το 2 στην n θα είναι το μέγεθος του σι 0 συν το μέγεθος του σι 1 συν και τα λοιπά το μέγεθος του σι n. Ναι, αλλά ξέρω πώς είναι αυτά. Το μέγεθος του σι 0 είναι 1 ανά 0. Το μέγεθος του C1 είναι 1 ανά 1 και λοιπά. Το μέγεθος του Cm πλην 1 είναι n ανά n πλην 1 και το μέγεθος του Cn είναι n ανά n. Και τελείωσε η απόδειξη, γιατί αυτή ακριβώς την ποσότητα που ήθελα, αυτή βρήκα.